από τον α ευεργετινό υπόθεσης μη ε, ότι ίδιον ότι χαρακτηριστικό γνώρισμα της, του ταπεινόφρονος είναι το να μέμφεται τον εαυτό του και να εξουθενώνει και να θεωρεί ότι δεν, αξίζουν τίποτε όσα και οποιαδήποτε καλά και αν κάνει. Ποιε είναι οι ιδιότητες της ταπεινοφροσύνης και ποιοι οι καρποί της. Ο Αββάς Αντώνιος είπε ότι είδα όλα στα σπαγίδας του διαβόλου να είναι απλωμένα επάνω στην γη και είπα να στενάζουν. Ποιος έραγε τα σπροσπερνά χωρίς να παγιδευτεί και τότε ήκουσα μία φωνή που μου λέγει. Να μου λέγει η ταπεινοφροσύνη. Δεύτερον, ο ίδιος είπε στον Αββά Ποιμένα: η εργασία του ανθρώπου είναι αυτή, να αναλαμβάνει την ευθύνη για τα σφάλματά του ενώπιον του Θεού και να περιμένει πειρασμό μέχρι τη τελευταία του αναπνοή. Κάποτε ξεσηκώθηκαν οι δαίμονες εναντίον του Αββά Αρσενίου και τον εστεναχωρούσαν στο κελίο του. Όταν λοιπόν ήλθαν αυτοί που τον υπηρετούσαν και στάθησαν έξω από το κελίο του, τον ήκουσαν να βοά προς τον Θεό και να λέγει: Θεέ μου, μη με εγκαταλείπεις, διότι κανένα καλό δεν έκανα ενώπιον σου, δώσ' μου όμως κατά το μέτρο της καλοσύνης τη δύναμη για να βάλω αρχή. Τέσσερα, ένας αδελφός επισκέφτηκε τον Αββά Μονά και του είπε: Αββά, είπε μου λόγο διδακτικό. Εν τούτης και έτυπα ερήμενε, παραμένει πλησίον του επί 7 μέρες, δεν ήκουσε τίποτα από το στόμα του γέροντος. Έπειτα, καθώς ανεχώρη, τον προέπεμψε επ' ολίγο γέρον και του είπε: Παιδί μου, αμαρτία μου ως τώρα έχουν γίνει σκοτεινόν τείχος αναμέσων εμού και του Θεού. 3. Ο Αββάς Δανιήλ διηγήθη ότι κάποτε έζησε στην Βαβυλώνα μία νέα θυγάτηρ ενός άρχοντος του τόπου, η οποία είχε μέσα τις δαιμόνιον. Ο πατήρ της κόρης αυτής εγνώριζε κάποιον μοναχόν τον οποίον η γάπα και από τον οποίον ζήτη επιμόνως να θεραπεύσει την κόρη του. Ο μοναχός του απήντησε: Κανείς δεν μπορεί να θεραπεύσει την κόρη σου παρά μόνο κάποιοι αναχωρητές τους οποίους γνωρίζω. Εάν όμως τους παρακαλέσομαι, δεν θα δεχτούν από μετριοφροσύνη ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι προτιμότερο να κάνουμε όταν θα έλθουν στην αγορά για να πουλήσουν τα εργόχειρά του. Να προσποιηθείτε ότι δήθεν θέλετε να αγοράσετε εργόχειρα και να τους φωνάξετε στο σπίτι σας για να τους δώσετε τα χρήματα. Όταν δεν έλθουν, να απαιτήσετε να κάνουν προσευχή για τη θεραπεία της κόρης, οπότε ελπίζω ότι θα θεραπευτεί η θυγάτερ του σου. Πράγματι λοιπόν εξήλθον στην αγορά και έβρον τον μαθητήν ενός γέροντος, ο οποίος εκάθεται για να πωλήσει τα εργόχειρά του. Τον επήραν αμέσως οι άνθρωποι του άρχοντος μαζί με τα ζεμπίλια του και τον οδήγησαν στο σπίτι του για να προλάβει να παραλάβει τα χρήματα της αξίας των εργοχείρων. Μόλις όμως εισήρχε το, τον συνήντησαν οι δαιμονιζομένοι και τον εράψαν. Ο μοναχός τότε γύρισε από την άλλη σιαγόνα, εφαρμόζει την εντολή του Κυρίου που λέει: Αν κάποιος σε χτυπήσει στο ένα μάγουλο, να χειρίσεις προς αυτόν και το άλλο. Η συμπεριφορά αυτή εβασάνισε το δαίμονα, ο οποίος είπε με απεσίας κραυγάς: Ω βιαία η εντολή του Ιησού με εκδιώκει. Αμέσως δε έφυγε από τη γυναίκα, η οποία από τη στιγμή εκείνη κατέστη γης και εσωφρονίστη. Το πραγματικό αυτό, το περιστατικό αυτό το γνωστοποίησαν εις τους γέροντας, οι οποίοι εδόξασαν το Θεό και είπαν ότι τίποτε άλλο δεν εκμηδενίζει τόσο την υπερηφάνεια του διαβόλου σου η ταπείνωση την οποία εμπνέει η εντολή του Χριστού 6. Ο Αββάς Καρίων είπε ότι εκοπίασα περισσότερο από τον Υιόν μου Ζαχαρία και όμως δεν έφτασα στα μέτρα της αρετής του λόγω της ταπεινώσεως και της σιωπής του. Κάποτε λοιπόν ο Αββάς Ζαχαρίας εκάθετο εις τη σκήτην και είδε μια ανοπτασία. Αμέσως εσηκώθηκε την ανέφερε εις τον γέροντά του τον Αββά Καρίωνα. Ο γέρον, επειδή ισχολείτο με την πρακτική εξάσκηση των αρετών, δεν είχε γνώση αυτό των φαινομένων. Αμέσως λοιπόν σηκώθηκε από το κάθισμά του και τον έδιρε, διότι τάχα το όραμα προέρχεται από τους δαίμονες. Επειδή όμως ο Αββάς Ζαχαρίας εξικολούθη να βλέπει την οπτασία, έφυγε τη νύχτα από το κελί του και μετέβη προς συνάντηση του Αββά Ποιμένος. Αφού τον έβρε, του εξομολογήθη την υπόθεση της οπτασίας και ότι αισθάνεται εκ τούτου τα σπλάχνα του να καίονται. Ο Αββάς Ποιμήν αντελήφθη ότι το φαινόμενο προέρχεται από το Θεό και του λέγει: Πήγαινε να συναντήσει τον τάδε γέροντα και κράτησε καλά στο νου σου αυτά που θα σου πει. Μετέβη πράγματι ο Αββάς Ζαχαρίας σε εκείνον τον γέροντα, ο οποίος πριν ακόμη ανοίξει το στόμα του Αββάς Ζαχαρίας και να του είπε τίποτα, του ανέφερε λεπτομερώς την κατάστασή του και του είπε εν συμπεράσματι: Αυτό που είδες είναι θεϊκή οπτασία, αλλά πήγαινε να υποταχθήσεις τον πνευματικό σου πατέρα. 8. Αυτόν τον ίδιο Αββά Ζαχαρίας παρακάλεσε ο Αββάς Μωυσής. Είπε μη γέροντα, του είπε τι πρέπει να κάνω. Μόλις ήκουσε ο Αββά Ζαχαρίας
αυτό έπεσαν στους πόδας του και του είπαν: «Εσύ ερωτάς, πάτερ μου, εμένα?» Και τότε ο αβάς μου Ιησούς του είπαν εκ δευτέρου: «Πίστεψέ με, τέκνο μου Ζαχαρία, πώς είδα το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει επάνω σου, και γι' αυτό αναγκάζομαι να σε ρωτήσω». Τότε ο αβάς Ζαχαρίας επήρε από το κεφάλι του το κουκούλι και το έριψε κάτω και το κατεπάτησε με τα πόδια του, λέγοντας: «Εάν ο άνθρωπος δεν συντριβεί κατά αυτόν τον τρόπο, δεν μπορεί να γίνει μοναχός». 9. Ο αβάς Ποιμήν διηγήθη ότι όταν επρόκειτο να αποθάνει ο αβάς Ζαχαρίας, τον ρώτησε ο αβάς Μωυσής: «Τι βλέπεις, αβά?» Εκείνος τότε απήντησε: «Πάτερ, δεν είναι προτιμότερα η σιωπή?» «Ναι, τέκνον μου». «Σιώπα», απήντησε και ο αβάς Μωυσής, «κάτι τη στιγμή δε του θανάτου του αβάς Ισίδωρος που εκάθητο κοντά, ύψωσε το βλέμμα του στον ουρανό και είπε: «Να εφραίνεσαι, τέκνο μου Ζαχαρία, διότι έχουν ανοίξει προς χάρον σου η πύλη της βασιλείας των ουρανών». 10. Ο αβάς Ευάγριος είπε ότι για τον άνθρωπο η αρχή της σωτηρίας του ευρίσκεται στην αυτοκατηγορία του. 11. Κάποτε ο αβάς Θεόδωρος ευρέθη μαζί με άλλους μοναχούς, καθώς λοιπόν έτρωγαν, έπαιρναν σιωπηλοί τα ποτήριά των και δεν έλεγαν τη γνωστή επίκληση συγχώρησών. Τότε είπε ο αβάς Θεόδωρος: «Έχασαν οι μοναχοί την ευγένειά του με το να μην λέγουν συγχώρησον». 12. Από αυτόν τον ίδιο τον αβά Θεόδωρον ρώτησε κάποιος αδελφός: «Θέλω να εκτελέσω τα σεντολάς». Ο αβάς Θεόδωρος του απήντησε: «Κάποτε και ο αβάς Θωμάς είπε: Θέλω να εκπληρώσω το λογισμό μου όπως θέλει ο Θεός». Αμέσως λοιπόν μετέβη στον φούρνο και έψησε ψωμιά. Όταν δε του εζήτησαν η πτωχή, τα έδωσαν όλα. Όταν δε οι άλλοι πτωχοί του εζήτησαν αλιμνοσύνη, τους έδωσε τα κοφίνια που έβαζαν μέσα τα ψωμιά και το φόρεμα που εφόρει. Και εισήλθαν στο κελίον του μόνο με το μαφόριον, ήτι με την κάπα που ρίπτουν οι μοναχοί στους ώμους των. Αλλά και μετά ταύτην ελεημοσύνη κατηγόρη τον εαυτό του: «Δεν εξεπλήρωσα όπως έπρεπε», έλεγε, «την εντολή του Θεού». 13. Ένας μοναχός είπε στον αβά Θεόδωρον: «Είπε μου μία λέξη παρηγορίας, διότι χάνομαι». Και τότε με κόπον απήντησε ο αβάς Θεόδωρος: «Εγώ κινδυνεύω να χαθώ και τι μπορώ να σου είπω». 14. Κάποτε ο Μακάριος Θεόφιλος, ο αρχιεπίσκοπος, ήλθε στον όρο της Νητρίας. Τον επισκέφθη δε και ο πνευματικός πατήρ των ασκητών της περιοχής της Νητρίας. Ο αρχιεπίσκοπος λέγει τότε προς αυτόν: «Πάτερ, τι περισσότερον έβρες εις αυτόν τον δρόμο της ασκήσεως? Το να θεωρούμε πάντοτε τον εαυτό μας αίτιο εις όλα και να αυτοκατηγορούμε», θα απήντησε ο αβάς. «Πράγματι», συμφώνησε και ο αρχιεπίσκοπος, «δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν». 15. Όταν κάποτε ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος Θεόφιλος ήρθε εις τη σκήτη, συνεκεντρώθησαν οι αδελφοί για να τον ειδούν. Μερικοί αδελφοί είπαν τότε εις τον αβά Παμβού: «Είπε, πάτερ, ένα διδακτικό λόγο προς τον πατριαρχή για να ωφεληθεί». Εις αυτούς ο γέρον απήντησε: «Εάν δεν ωφελείται από τη σιωπή μου, ούτε με το λόγο μου θα ωφεληθεί». 16. Η γερόντισσα Θεοδώρα έλεγε ότι ούτε άσκηση, ούτε κακουχία, ούτε οι διάφοροι κόποι σώζουν τον άνθρωπο εκτός από την γνησία ταπεινοφροσύνη. Διηγεί το δε και το εξής: υπήρχε κάποιος αναχωρητής που εξεδίωκε τους δαίμονας. Ούτως προηγουμένως εξήταζε τα δαιμόνια ερωτών αυτά: «Με ποιον δύναμη εξέρχεστε από τον άνθρωπο?» «Με νηστεία». «Όχι», απήντουν. «Εμείς ούτε τρώγομεν ούτε πίνομε?» «Με αγρυπνίαν», ρώτα πάλι ο γέρον. «Όχι», υπάντων. «Εμείς καθόλου δεν κοιμούμεθα». «Μήπως δια της αναχωρήσεως του πάσχοντος εκ του κόσμου?» «Όχι», είπαν. «Εμείς ζούμε εις τα σερήμους». Επειδή δε ο γέρον επέμενε και έλεγε με ποιο λόγο λοιπόν τρόπο εξέρχεστε, τα δαιμόνια ομολόγησαν: «Τίποτε δε μας νικά παρά μόνον η ταπεινοφροσύνη». 17. Ο αβάς Ιωάννης ο Κολοβός είπε: «Η ταπεινοφροσύνη και ο φόβος του Θεού ευρίσκονται πάνω από όλα στα σαρετάς». 18. Είπε ο αβάς Ιωάννης ο Κολοβός: «Ποιος επόλυσε τον Ιωσήφ?» «Οι αδελφοί του», απήντησαν. «Όχι», εδευτερολόγησε ο γέρος, «αλλά η ταπείνωσή του τον επόλυσε, διότι μπορούσε ενώ υπολείται να είπε στους αδελφούς του: Είμαι αδελφός σας και να αντιμιλήσει προς αυτούς, αλλά δεν είπε τίποτε και δια της ταπεινώσεώς του επόλυσε τον εαυτό του. Πλην όμως η ταπείνωσή του τον κατέστησαν άρχοντα στην Αίγυπτο». 19. Άλλοτε πάλι ο ίδιος είπε: «Αφήσαμε το αλαφρόν φορτίο, δηλαδή το να αμεμφόμεθα τον εαυτό μας, και σηκώσαμε το βαρύτερο, δηλαδή το να δικαιολογούμε τον εαυτό μας». 20. Ένας εκ των πατέρων είπε για τον αβά Ιωάννη ότι με την ταπείνωσή του κατόρθωσε να κρεμάσει ολόκληρη τη σκήτη από το μικρόν του δάχτυλο. 21. Ο αβάς Ιωάννης ο Θηβαίος είπε: «Ο μοναχός πρέπει περισσότερο από όλα στις αρετάς να κατορθώσει την ταπεινοφροσύνη, διότι αυτή είναι η πρώτη εντολή περί της οποίας λέγει ο Σωτήρ: Μακάρι ταπεινόφρονοι, διότι σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών». Ματθαίου ε3. 22. Ο αβάς Ποιμήν είπε για τον αβά Ισίδωρον ότι κάθε νύχτα έπλεκε δέμα βλαστών Φινίκων και οι αδελφοί του τον έβλεπαν να κοπιάζει, τον παρακάλουν. «Ξεκουράσου», του έλεγαν ο λίγων, «διότι εγύρασες πλέον. Ακόμη και αν κάψουν τον Ισίδωρον», απαντούσε ο γέρον, «και σκορπίσουν τη στάχτη του στον άνεμο, δε μία χάρη δε μου
δεν μου οφείλεται, διότι ο Υιός του Θεού ήλθεν εις τον κόσμο δι' εμάς. 23. Ο ίδιος πάλιν ο Αββάς ποιμήν έλεγε το εξής δια τον Αββά Ισίδων. Όσα εξ συλλογισμοί του έλεγαν ότι είσαι πλέον μεγάλος ασκητής, αυτός απαντούσε στους λαϊκισμούς αυτού. Μήπως είμαι όπως ο Αββάς Αντώνιος, ή μήπως έγινα τέλειος όπως ο Αββάς Πάμβο, ή τέλος μήπως έφτασα εις τα μέτρα των υπολείπων πατέρων που ευαρέστησαν το Θεό. Με τις σκέψεις αυτές ανεπάβεται και οι λογισμοί του υπεχώρουν και έφευγουν. Όταν πάλι οι εχθροί της ψυχής μας οι δαίμονες τον έκαμνουν να ολιγοψυχήσει, με το να του λέγουν ότι μετά από όλα αυτά θα ρηφθείς στην κόλαση, τους απαντούσε: «Και αν ακόμη ρηφθώ εις την κόλαση, οπωσδήποτε όμως θα σας έχω από κάτω». 24. Ο Αββάς Λογκίνος είπε ότι όπως ακριβώς ο νεκρός δεν αισθάνεται τίποτα, ούτε κρίνει κανένα του, ούτε ο τρόπος και ο ταπεινόφρον δεν μπορεί κανένα να κρίνει, έστω και αν ακόμη τον ειδεί να προσκυνεί τα είδωλα. 25. Ο Αββάς Μωυσής είπε ότι όσον ο άνθρωπος προσεγγίζει τον Θεό, τόσο και περισσότερο βλέπει ότι είναι αμαρτωλός, διότι και ο προφήτης Ισαΐας, όταν είδε το προφητικό του όραμα, εις το όραμά του τον Θεό, εχαρακτήρισε τον εαυτό του δυστυχισμένον και ακάθαρτον. 26. Ο ίδιος πάλιν είπε: «Ο Αββάς Ματώης έλεγε ότι όταν ήμουν νεότερος ενόμιζα ότι τάχα κάμνω κάτι καλό, τώρα όμως που εγύρασα βλέπω ότι δεν έχω να παρουσιάσω ούτε ένα καλό έργο». 27. Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Αββάν Ματώην: «Πώς κατορθώνουν οι σκητιώτε να κάνουν περισσότερα από όσα λέγει η εντολή, αγαπώντες δηλαδή τους εχθρούς των περισσότερο από τους εαυτούς των? Εγώ ακόμη», απήντησε ο γέρον, «ούτε αυτόν που με αγαπά δεν τον αγαπώ όπως τον εαυτό μου». 28. Ο Αββάς Ιακώβ είπεν ότι κάποτε επεσκέφθην τον Αββάν Ματώην και καθώς έφευγα του είπον: «Θέλω να υπάγω εις τα κελία». «Να ασπαστείς εκ μέρους μου τον Αββά Ιωάννη», μου είπε ο γέρον. Πράγματι λοιπόν, όταν μετέβη προς τον Αββά Ιωάννη, του είπα: «Σε ασπάζεται ο Αββάς Ματώης». Τότε ο Αββάς Ιωάννης είπε με ευχαρίστηση: «Ο Αββάς Ματώης είναι πράγματι ένας αληθινός Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δολιότης». Ιωάννου Α48. Μετά από ένα έτος επισκέφθην πάλι τον Αββά Ματώην και του μετέδωσα τον ασπασμό του Αββά Ιωάννου. Ο Αββάς Ματώης απήντησε με σεμνότητα: «Εγώ δεν είμαι άξιος του εγκουαμαγιαστικού λόγου του γέροντος. Ωστόσο όμως μάθε πως όταν ακούσει έναν ασκητή να τιμά τον πλησίον του περισσότερο από τον εαυτό του, να είσαι βέβαιος ότι αυτός έφτασε εις μεγάλα μέτρα. Διότι αυτή ακριβώς είναι η τελειότητα, το να τιμά κανείς τον άλλον περισσότερο από τον εαυτό του». 29. Ένας αδελφός παρακάλεσε τον Αββά Ματώη: «Πάτερ», είπε μου ένα ωφέλιμο λόγο, «πήγαινε», απάντησε ο Αββάς, «και παρακάλεσε τον Θεό να σου δώσει πένθος στην καρδία και ταπείνωση. Πρόσεχε πάντοτε τα σαμαρτία σου, να μην κρίνεις ποτέ τους άλλους, αλλά να γίνεσαι κατώτερος όλων. Κόψε την ελευθεριότητα, να συγκρατείς τη γλώσσα σου και να εγκρατεύεσαι εις την κοιλία. Αν κάποιος συζητεί για μία υπόθεση, να μην φιλονικήσεις μαζί του κατά τη συζήτηση. Αλλά εάν λέγει καλά, απήντησε του: «Ναι, καλώς λέγεις». Αν πάλι κακώς ομιλεί, είπε του: «Συ γνωρίζεις πως λάλεις, και μην φιλονικείς μαζί του, διόσα ελάλησε, και αυτό είναι η ταπείνωση». 30. Ο Αββάς Ξάνθιος είπε ότι ο σκύλος είναι καλύτερος από εμέ, διότι και αγάπην έχει και εις κρίσιν δεν έρχεται. 31. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββάν Αλώνιον: «Τι είναι το να εξουθενώνεις τον εαυτό σου, το να πιστεύεις πως είσαι κατώτερος από τα άλογα ζώα και να αναγνωρίζεις ότι είναι ακατάκριτα, διότι ό,τι και αν κάνουν». Διά ό,τι και αν κάνουν. 32. Ο Αββάς Ποιμήν είπε ότι όταν ένας άνθρωπος αυτοκατηγορείται, τότε παντού θα έχει καρτερικότητα και υπομονή εις κάθε περίσταση. 33. Ο ίδιος ο Αββάς Ποιμήν είπε ότι όταν ένας άνθρωπος κατορθώσει να παραταγωγήσει το ρητόν του Αποστόλου, του λέγει: «Όλα είναι καθαρά, εις όσους έχουν ζωή καθαρά». Τίτου Α15. Βλέπει τον εαυτό του κατώτερον από όλα τα χτίσματα του Θεού. Κάποιος αδελφός που τον ήκουσε τον ρώτησε: «Και πώς είναι δυνατόν να θεωρείς κανείς τον εαυτό του κατώτερον από έναν φωνέα?» Ο γέρον απήντησε: «Εάν ο άνθρωπος φτάσει στα μέτρα αυτά του ρητού, να αποκτήσει δηλαδή καθαρότητα και να ειδεί έναν άνθρωπο να φωνεύει, να υπεί τότε. Αυτός μόνο αυτή την αμαρτία έκανε, εγώ όμως καθημερινώς φωνεύω». 34. Ο ίδιος αυτός αδελφός υπέβαλε την ίδια ερώτηση και στον Αββά να βλέγουν εις αυτόν τη γνώμη του. Ο Αββά ποιμένος, αφού τον ήκουσε ο Αββάς Ανούβ, του απήντησε: «Καλά σου είπε, έτσι είναι. Διότι αν φτάσει ο άνθρωπος εις τα ρητά, στα μέτρα του ρητού, να αποκτήσει δηλαδή καθαρότητα και ειδεί τα σφάλματα του αδελφού του, κατορθώνει με τη δύναμη της αρετής του να καταπιεί, δηλαδή να τα παραβλέψει. Και ποια είναι αυτή η αρετή», ρώτησε εκ δευτέρου ο αδελφός, «που θα του εμπνεύσει μία τιάφτην δύναμη?» «Η αυτοκατηγορία», απήντησε πάλι ο Αββάς Ανούβ. «Διότι με το να κατηγορεί τον εαυτό του δικαιώνει τον πλησίον του, και αυτή η δικαιοσύνη αποκρύπτει τα σφάλματα του πλησίον». 35. Για τον Αββά ποιμένα έλεγαν ότι ουδέποτε ήθελε να υποστηρίζει τον λόγο του ενώπιον άλλου γέροντος ή και να
φανεί καν δι' αυτό επενούσε τον γέροντα εις όλας τας περιπτώσεις. Διηγούνται μάλιστα όσοι τον εγνώρισαν τα εξής: εάν τον επισκέπτονται μερικοί ευσεβείς, τους έστειλε πρώτο εις τον Αββά Νανού, επειδή ήταν μεγαλύτερος από αυτόν εις τα χρόνια. Ο Αββάς Ανούβ πάλι τους έλεγε: πηγαίνετε εις τον αδελφό μου τον Ποιμένα, διότι αυτός έχει το χάρισμα της διδασκαλίας. Εάν δε κάποτε ετύχαινε να κάθονται μαζί ο Αββάς Ανούβ με τον Αββά Ποιμένα, ο Αββάς Ποιμήν καθόλου δεν ομίλει, και εφόσον είτε παρόν ο Αββάς Ανούβ. 36. Ο Αββάς Ποιμήν έλεγε ότι ήκουσε από το μακάριο Αββάν Αντώνιο να λέει: το μεγαλύτερο βάσανο ότι μεγαλύτερα στεναχωρία του ανθρώπου είναι το να σηκώσει επάνω του ενώπιον του Κυρίου την ευθύνη για το σφάλμα του και να περιμένει πειρασμόν μέχρι τη τελευταία του αναπνοή. 37. Άλλοτε πάλι έλεγε ο Αββάς Ποιμήν να αναστενάζουν: όλε αρετέ ήλθαν εις τον οίκον μου εκτός από μία, και χωρίς αυτήν βασανίζεται και κοπιάζει ο άνθρωπος. Ποια είναι αυτή, τον ρώτησαν, και εκείνος απήντησε: το να αυτοκατηγορείται ο άνθρωπος. 38. Ο ίδιος πάλι είπε εις άλλη περίπτωση ότι αν ο άνθρωπος προσέχει τον κανόνα της κατά Χριστόν συμπεριφοράς, δεν ταράσεται. Δι' αυτό δε ακριβώς περιπτύπτουν εις πολλούς πειρασμούς, διότι δεν προσέχουμε τον κανόνα και τα πράγματα. Εμάθαμε από την Παλαιά Διαθήκη δια την Αβιγαία ότι είπε εις τον Δαβίδ: η δική μου είναι η αμαρτία, και ότι την ήκουσε και την ηγάπησεν. Η Αβιγαία λοιπόν συμβολίζει την ψυχή μας, ο δε Δαβίδ την θεότητα. Εάν λοιπόν η ψυχή αυτοκατηγορηθεί ενώπιον του Θεού, τότε την αγαπά ο Κύριος. 39. Ο Αββάς Ποιμήν είπεν: εγώ λέγω ότι στον τόπο που ρίπτεται ο Σατανάς, εκεί και εγώ ρίπτομαι. 40. Είπε ο Αββάς Ποιμήν ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη πάντοτε από την ταπεινοφροσύνη και τον φόβο του Θεού, όπως ακριβώς έχει ανάγκη ένα αέρος για την αναπνοή του. Είπε πάλιν ο Αββάς ο ίδιος ο Αββάς: το να ταπεινωθείς ενώπιον του Θεού και να μην υπολογίζεις τον εαυτό σου ότι τάχα είσαι κάτι, και το να παραμερίζεις το θέλημά σου, όλα αυτά είναι εργαλεία της ψυχής. 42. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Ποιμένα: Αββά, τι πρέπει να προσέχω όταν κάθομαι στο κελίον μου μόνος μου, που έχω βυθιστεί στον βόρβορο έως των λαιμών και φορτίον βαρύ σηκώνω στο λαιμό μου, δι' αυτό κράζω γοερά προς το Θεό. Ελέησον με. 43. Ο ίδιος πάλι είπε: εάν σε επισκεφτεί κάποιος αδελφός και αντιληφθείς ότι δεν ωφελείσαι καθόλου από τον ερχομό του, αναζήτησε την ψυχή σου και μάθε ποιος είναι ο λογισμός που είχες πριν να εισέλθει ο αδελφός εις το κελίος, και από την εξέταση αυτήν θα αντιληφθείς ποια είναι η αιτία αυτής της ανοφελίας και ότι εσύ έδωσες αυτή την αιτία. Αν πραγματοποιήσεις αυτή τη συμβουλή με ταπεινοφροσύνη, θα είσαι απειλαγμένος από την ευθύνη της κατηγορίας του πλησίον σου. Εφόσον θα αυτοκατηγορηθείς εσύ και θα σηκώσεις το βάρος των ελαττωμάτων σου, διότι αν ο άνθρωπος καθίσει ευλαβικά εις το κελί του, δεν θα αμαρτήσει, διότι ο Θεός ευρίσκεται διαρκώς ενώπιον αυτού. Όμως, όπως δεν εγώ βλέπω από την ευλαμική παραμονή στο κελί, αποκτά ο άνθρωπος το φόβο του Θεού. 44. Άλλοτε πάλι είπε: κάποτε κάθεται οι γέροντες εις την τράπεζα και ο Αββάς Αλώνιος εστέκεται όρθιος και τους υπηρέτη καθώς έτρωγον. Οι γέροντες λοιπόν τον επίνεσαν, εκείνος όμως δεν τους απήντησε καθόλου. Κάποιος τότε εκ των γερόντων του λέγει ιδιαίτερος: διατί δεν απήντησες τίποτα εις τους γέροντας όταν σε επίνεσαν? Εάν τους απαντούσα, λέγει ο Αββάς Αλώνιος, θα ήτο ως να δέχομαι τον έπαινο. 45. Είπε πάλι εις άλλη περίπτωση: η γη επί της οποίας έδωσε εντολή ο Θεός να προσφέρουμε θυσία είναι η ταπεινοφροσύνη. 46. Ο Αββάς Ισόης είπε ότι εκείνος που με τη θέλησή του αποφεύγει τον έπαινο των ανθρώπων εφαρμόζει όλα όσα η Αγία Γραφή. 47. Κάποτε επισκέφτην τον Αββά Σισό είναι ένας γνωστός του εις το όρος του Αββά Αντωνίου. Καθώς λοιπόν συνομίλουν τον ερώτα οι επισκέπτες: πάτερ, δεν έφτασες ακόμη στα μέτρα της αρετής του Αββά Αντωνίου? Εάν είχον ένα μόνο από τους λογισμούς του Αββά Αντωνίου, απήντησε ο Αββά Σισό, ασφαλώς θα γινόμουν ολόκληρος όπως η φωτιά. 48. Ένας μοναχός είπε εις τον Αββά Σισό: Αββά, βλέπω τη μνήμη του Θεού ευρίσκεται πάντοτε εις το νου μου. Δεν είναι σπουδαίον αυτό, απήντησε ο γέρον. Το να είναι ο λογισμός σου μαζί με το Θεό σημαντικόν και σπουδαίον είναι το να βλέπεις τον εαυτό σου ότι είναι κατώτερος από όλα τα χτίσματα. Γι' αυτό ακριβώς και ο σωματικός κόπος οδηγεί εις την ταπεινοφροσύνη. 49. Ο Βάση Σόης ρώτησε έναν αδελφό: πώς περνάς? Εξοδεύω τα σημέρα μου, πατέρα, απήντησε ο αδελφός. Θα ήμουν κι εγώ ευχαριστημένος εάν εξόδευον μία ημέρα. Εννοώ δηλαδή ότι θα ήμουν ευχαριστημένος εάν περνούσε μία ημέρα χωρίς να προσθέσω αμαρτία εις τας αμαρτίας μου. 50. Κάποτε τρεις γέροντες που ήκουσαν δια τον Αββά Σισόην τον επισκέφθησαν. Του λέγει τότε ο πρώτος εξ αυτών:
αυτόν. Πάτερ, πώς μπορώ να σωθώ από το τρίξιμο των δοντιών και τον ακίμητο σκόλικα της κολάσεως? Ο αβάσις όης δεν του απήντησε. Ερωτά ο δεύτερος, πάτερ, πώς μπορώ να σωθώ από το τρίξιμο των δοντιών και τον ακίμητο σκόλικα της κολάσεως? Ούτε και σε αυτόν απήντησε ο αβάσις όης. Εν συνεχεία τον ερώτησε και ο τρίτος, πάτερ, τι να κάνω, διότι η ενθύμηση του σκότους και της κολάσεως δεν με αφήνει να αναπνεύσω από τον φόβο μου? Αφού 20 και τους 3 ο γέρον απάντα, εγώ τίποτα από αυτά δεν σκέπτομαι. Ελπίζω δε ότι ο Θεός, ως φιλέσπλαχνος που είναι, θα με ελεήσει. Μόλις ήκουσαν αυτά οι γέροντες και που επισκέφθηκαν τον αβάσις όην, ελυπήθησαν και σηκώθησαν να φύγουν από τόμους. Ο Όσιος όμως Ισόης, επειδή δεν ήθελε να τους αφήσει να φύγουν λυπημένοι, τους λέει: «Σεις όμως αδελφοί μου είστε μακάρι. Σας εζήλευσα πράγματι, διότι αν ο νου σας σκέπτεται συνεχώς τέτοια πράγματα, είναι αδύνατο να αμαρτήσετε. Εγώ όμως ο σκληροκάρδιος τι θα κάνω? Δεν ανέχομαι να γνωρίζω ότι αν υπάρχει κόλαση για τους ανθρώπους, εξαιτίας αυτού καθεκάστην ώρα αμαρτάνω». Όταν ήκουσαν οι γέροντες αυτούς τους λόγους του αβάσι σοή, μετενόησαν για τα προηγουμένα σκέψεις του και είπαν: «Όπως ακριβώς ακούσαμε, έτσι και είδαμε». Έλεγε ο αβάσις όης ότι ο δρόμος που οδηγεί στην ταπεινοφροσύνη είναι η εγκράτεια, η συνεχής και αδιάλειπτος προς τον Θεό προσευχή και τον αγωνιζόμεθα να είμαστε κατώτεροι κάθε ανθρώπου. 52. Έλεγε πάλι ο αβάσις όης ότι είναι γραμμένον στην Παλαιά Διαθήκη για τα είδωλα: «Στόμα έχουν και δεν θα ομιλήσουν, μάτια έχουν και δεν βλέπουν, αυτιά έχουν και δεν ακούουν. Έτσι λοιπόν πρέπει να είναι και ο μοναχός, και όπως τα είδωλα είναι βδέλικτα, πρέπει και ο ίδιος να θεωρεί τον εαυτό του βδέλιγμα». 53. Ένας μοναχός είκοσι τον Αβάν Κρόνιον: «Πάτερ, με ποιον τρόπο φτάνει ο άνθρωπος στην ταπεινοφροσύνη?» «Με τον φόβο του Θεού», απήντησε ο γέρον. «Και πώς φτάνει ο άνθρωπος στο φόβο του Θεού?» ρώτησε εκ δευτέρου ο μοναχός. «Κατά τη γνώμη μου», απήντησε πάλι ο γέρον, «με το να επιδοθεί σωματικών κόπων και να ενθυμεί τόσο μπορεί την έξοδο της ψυχής από το σώμα και την κρίση του Θεού». 54. Κάποτε ο Αβάς Μακάριος περνούσε από τον βάλτο στο κελί του και βάσταζε βλαστούς φοινίκων. Τον συνήντησε ο διάβολος στον δρόμο με το δρεπάνι. Επιχείρησε λοιπόν να τον χτυπήσει και δεν μπόρεσε. Και του λέγει: «Μεγάλη δύναμη πνευματική εξέρχεται από σε, μακάριε, γι' αυτό και δεν μπορώ να σου κάνω τίποτε. Αυτό που κάνεις εσύ το κάνω κι εγώ. Συ νηστεύεις, κι εγώ νηστεύω, συ αγρυπνείς, αλλά κι εγώ δεν κοιμάμαι καθόλου. Είσαι ένα μονάχα με νικάς. Ποιο είναι αυτό?» ρώτησε ο Αβάς Μακάριος. «Η ταπείνωσή σου και δι' αυτό δεν μπορώ να σου κάνω τίποτε». 55. Ο Αβάς Υπερήχειος είπε: «Η ταπεινοφροσύνη είναι το δέντρο της ζωής και συνεχώς υψώνεται προς τον ουρανό». 56. Ένας γέρον ασκητής είπε: «Ότι αυτός που έχει ταπείνωση ταπεινώνει τους δαίμονες, ενώ εκείνος που δεν έχει ταπείνωση εμπέζεται από τους δαίμονες». 57. Είπε πάλι ο ίδιος: «Όχι μονάχα να χρησιμοποιείς λόγια για να επιδείξεις με αυτά την ταπείνωσή σου, αλλά να είσαι πράγματι ταπεινός, διότι είναι αδύνατο να υψωθείς τα καταθέων έργα χωρίς ταπεινοφροσύνη». 58. Εις κάποιον μεγάλον αναχωρητήν που είπε: «Διατί με πολεμάς έτσι, Σατανά?» απήντησε ο Σατανάς: «Συ που με πολεμείς πάρα πολύ με την ταπεινοφροσύνη σου». 59. Οι γέροντες έλεγαν ότι η ταπεινοφροσύνη είναι στέφανος για το μοναχό. 60. Ρώτησε κάποτε ένα γέροντα πώς αποκτάει η ψυχή την ταπείνωση και εκείνος απήντησε: «Όταν φροντίζει για τις αμαρτίες». 61. Ένας γέρον είπεν ότι όπως η γη ποτέ δεν πίπτει κάτω, έτσι και εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του. 62. Ήσαν κάποτε δύο αδελφοί που κατοικούσαν στο ίδιο μέρος. Ο διάβολος προσπαθούσε να χωρίσει τον ένα από τον άλλο. Μίαν ημέρα λοιπόν, καθώς ο μικρότερος σύναψε το λιχνάρι, ενήργησε ο διάβολος και γύρισε το λιχνοστάτιο. Οπότε αναποδογύρισε το λιχνάρι. Τότε ο μεγαλύτερος αδελφός τον χτύπησε οργισμένος. Ο μικρός, αντί να θυμώσει, έβαλε μετάνοια και είπε: «Συγχώρεσε με, αδελφέ μου, και πάλι θα το άναψω». Μετά την ταπείνωση του μικρότερου, αμέσως εξήλθε δύναμη κυρίου και κατήργησε ολόκληρο τη δύναμη του διαβόλου. Οπότε αυτός επήγαινε στον άρχοντα αυτού και κάθετο σε ένα ειδωλολατρικό ναό και του ανέφερε το περιστατικό. Το περιστατικό αυτό το οίκουσε ο ιερεύς στον ειδωλο. Καθώς το διηγείται ο δαίμον και αναγνωρίζει στην πλάνη του, ευαπτίστηκε και έγινε μοναχός. Από την αρχή δε της μοναχικής του ζωής ετήρησε την ταπείνωση και λέγει ότι η ταπείνωση καταργεί ολόκληρον τη δύναμη του εχθρού. Όπως εγώ ίδιος ήκουσα τον ίδιο διάβολο που με είπε: «Μόλις εγείρω ταραχήν μεταξύ των καλογύρων και κάποιος εξ αυτών υπεχώρη και βάζει μετάνοια για να ζητήσει γνώμη, αμέσως εξαφανίζεται ολόκληρος η δύναμή του». 63. Είπε ένας γέρον ότι αυτός που έχει ταπείνωση δεν οργίζεται ούτε παροργίζει κανένα.
ρώτησαν ένα γέροντα, «Διατί πολεμούμεθα τόσο πολύ από τους δαίμονες?» «Επειδή ρίπτομεν κάτω τα όπλα μας», απήντησε ο γέρον. «Ως όπλα δεν θεωρώ», συνέχισε ο γέρον, «την αποστροφήνσα μας προς τα στιμάς και την ταπείνωση, την ακτιμοσύνη και την υπομονή». 65. Ρώτησαν ένα γέροντα τι είναι ταπείνωση και εκείνος απήντησε, «Εάν αμαρτήσει ο αδελφός σου ή τον συγχωρέσεις πριν σου ζητήσει συγχώρεση». 66. Διηγούνται για τον Αβά Σισοή ότι κάποτε αρρώστησε. Εκάθισαν λοιπόν κοντά του γέροντος και τον ρώτησαν, «Αβά, τι βλέπεις?» Εκείνος απήντησε, «Βλέπω μερικούς που ήρθαν επάνω μου και τους παρακαλώ να με αφήσουν ολίγο να μετανοήσουν». Τότε κάποιος από τους γέροντας τον ρώτησε, «Εκδεφύρου, και αν σε αφήσουν, μπορείς τώρα πλέον να κάνεις κάτι χρήσιμο προς μετάνοια?» «Αν και δεν μπορώ να κάνω κάτι, αλλά όμως αναστενάζω ολίγο δια την ψυχή μου, αυτό μου αρκεί». 67. Κάποτε ήρθαν εις την Θηβαΐδα κάποιοι γέροντες, εις ένα γέροντα, και του έφεραν ένα δαιμονιζόμενο για να το θεραπεύσει ο γέρον, ηρνήτο, διότι δεν εθεώρει τον εαυτόν του άξιον, επειδή όμως τον παρεκάλεσαν πολλάς φοράς, λέγει στον δαίμονα, «Να φύγεις από μέσα από το πλάσμα του Θεού». Και τότε ο δαίμονα απήντησε εις όλη την μπροσταγήνη του γέροντας, «Εξέρχομαι, σε ρωτώ όμως, αν μου πεις μία, να μου πεις μία λέξη, ποιοι είναι τα ερήφια και ποιοι είναι τα αρνία?» Ματθαίου KE 31-33. «Τα ερήφια είμαι εγώ», απήντησε ο γέρον. «Τα αρνία ο Θεός γνωρίζει». Μόλις ήκουσε αυτή την απάντηση ο δαίμονε, φώναξε με μεγάλη φωνή, «Εξαιτίας της ταπεινώσεώς σου φεύγω», και την ίδια στιγμή εξήλθε από τον δαιμονιζόμενο. 68. Οι γέροντες έλεγαν ότι αν δεν πολεμούμεθα, τότε είναι περισσότερα ανάγκη να ταπεινωνόμεθα, διότι μας σκεπάζει ο Θεός επειδή γνωρίζει την ασθένειά μας. Εάν όμως καυχηθόμεν, τότε αφαιρείται από επάνω μας η σκέπη του Θεού και βαδίζουμε προς την απώλεια. 69. Ένας αδελφός ρώτησε ένα γέροντα, «Ποια είναι η κατά Θεόν προκοπή του ανθρώπου?» «Η προκοπή του ανθρώπου είναι η ταπείνωση», απήντησε ο γέροντας. «Όσον δηλαδή ο άνθρωπος κατεβαίνει προς την ταπείνωση, επί το σούτον ανυψώνεται εις προκοπήν». 70. Ένας γέρον είπε ότι αν είπε κανείς εις κάποιον, «Συγχώρεσέ με», ταπεινώνουν τον εαυτό του, τότε καίει τους δαίμονες. 71. Εάν ο γεωργός δεν εσκέπαζε τα μάτια του ζώου, θα αγγίζε τότε το ζώο και θα έτρωγε τους κόπους του. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Λαμβάνουμε κατ' οικονομία του Θεού σκεπάσματα, για να μην βλέπουμε όσα εργαζόμεθα, και μακαρίζουμε τους εαυτούς μας, και εξαιτίας αυτού χάσουμε το μισθό μας. Χάρη αυτού λοιπόν μας αφήνει ο Θεός να έχουμε κάποτε ρυπαρούς λογισμούς, και αυτούς μόνον παρατηρούμε για να κατακρίνουμε τους εαυτούς μας. Και αυτές εσωτερικές ρυπαρότητες γίνονται εις εμάς σκεπάσματα της ολίγης καλοσύνης μας, διότι όταν ο άνθρωπος κατηγορεί τον εαυτό του, δεν χάνει τον μισθό του. 72. Ρώτησαν ένα γέροντα τι είναι ταπείνωση, και εκείνος απήντησε ότι η ταπείνωση είναι ένα μεγάλο θεϊκό έργο. Ο δρόμος δε που οδηγεί στην ταπείνωση συνέχιση είναι η σωματική κόπη, και να το θεωρεί τον εαυτό σου αμαρτωλόν περισσότερο από όλους. Τι σημαίνει παρακάτω από όλους? Και πάλι είπε ο πάλι ο αδελφός, το να μην προσέχεις τα ξένας αμαρτίας, αλλά μόνο στα ειδικά σου, και να προσεύχεσαι συνεχώς προς τον Θεό. 73. Είσαι ένα κοινόβιο, έζει ένας μοναχός που έπαιρνε πάνω του όλα τα βάρη των αδελφών και έφτανε να κατηγορεί τον εαυτό του, διαπορνίαν ακόμη λέγον, «Εγώ έκανα αυτή την αμαρτία». Μερικοί από τους μοναχούς δεν εγνώριζαν την αρετή του, ήρχισαν να αγωγίζουν εναντίον του και να λέγουν, «Κοίταξε πόσα κακά πράττει αυτός και τίποτα άλλο δεν εργάζεται». Ο ηγούμενος όμως που εγνώριζε τα σπράξεις του μοναχού αυτού, έλεγε στους κατηγόρους του, «Προτιμώ το ένα ψάθινο ενεργό χειρό του που πλέκει αυτός με ταπεινοφροσύνη, παρά όλα τα δικά σας που πλέκετε με υπερηφάνεια. Αν θέλετε θα σας πληροφορήσω και εκ Θεού περί αυτού». Διέταξε λοιπόν να ανάψουν φωτιά και να φέρουν έκαστος μοναχός 3 ψάθινα εργό χειρά του, και ο κατηγορούμενος το ένα που έπλεκε στο ίδιο διάστημα να το ρίψουν στη φωτιά. Μόλις τα ψάθινα ερήφθησαν στη φωτιά, τον μεν άλλον εκάησαν όλα, ενώ του μοναχού εκείνου δεν εκάει. Όταν είδαν αυτό το θαύμα οι πρώην κατηγοροί του, εφοβήθησαν και έβαλαν μετάνοια για να του ζητήσουν συγγνώμη, και έκτοτε τον ετοιμούσαν ως πατέρα. 74. Ένας μοναχός που τραυματίστηκε από κάποιον έβαλε μετάνοια εις εκείνον που τον τραυμάτισε. 75. Ένας γέρον διηγήθη το εξής περιστατικό. Κάποτε έζων δύο κοσμικοί, συνεφώνησαν να φύγουν από την πολιτεία και να γίνουν μοναχοί. Έγιναν πράγματι μοναχοί και από ζήλων κινούμενοι, χωρίς να γνωρίζουν πως αυτό είναι αμαρτία, απέκοψαν τα γεννητικά των όργανα για τη βασιλεία των ουρανών, νομίζοντας ότι το τρόπο
άνθρωπος εφήρμοζαν την Ευαγγελική Σύσταση. Ματθαίου Γιώτα Θήτα 12. Μόλις έμαθαν αυτό, ο Αρχιεπίσκοπος τους αφόρησαν. Εκείνοι γανάκτησαν εναντίον του, επειδή νόμιζαν ότι έκαναν καλά. Επήγαν λοιπόν στον Αρχιεπίσκοπο Ιεροσολύμου και του ανέφεραν το γεγονός. Και εκείνος όμως τους αφόρησε. Εν συνεχεία μετέβησαν στον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχείος, αλλά και εκείνος ομοίως ενήργησε. Τέλος, μετέβησαν στον Πάπα Νόμις, επειδή θεωρεί το πρώτο στην τάξη μεταξύ των άλλων επισκόπων αδελφών, βεβαίως, αδελφών βεβαίως ίσων, αλλά και από εκείνον τα ίδια ήκουσαν, δηλαδή την επικύρωση της εκκλησιαστικής των καταδίκης. Ευρισκόμενοι λοιπόν στην απορία, έλεγαν μεταξύ του. Ο ένας χαρίζεται εις τον άλλον, επειδή συγκεντρώνονται εις τα συνόδους. Ας μεταβούμεν όμως εις τον Άγιον του Θεού Επιφάνειον, τον Επίσκοπον Κύπρου, και αυτός ασφαλώς θα μας πληροφορήσει την αλήθεια, διότι είναι προφήτης και δεν επηρεάζεται από πρόσωπον ανθρώπου. Καθώς λοιπόν επλησίαζαν να εισέλθουν στην πόλη, απεκαλύφθη εις τον Άγιον υπό του Θεού υπόθεσίστων, και αμέσως αυτός έστειλεν ανθρώπους να τους προϋπαντήσουν και τους παρήγγειλε να μην εισέλθουν ούτε εις την πόλη. Τότε συνήλθαν από τη ζάλη της αμαρτίας και είπαν: «Πράγματι διεπράξαμε ασφάλμα, ας υποθέσουμε ότι εκείνοι που μας ειδίκησαν, μήπως μας ειδίκησε και αυτός ο προφήτης, ειδού και ο Θεός τους απεκάλυψε την υπόθεσή μας». Και έριξε να κατηγορούν φοβερό στον εαυτό του. Μόλις ο Θεός είδε ότι ταπεινώθη η καρδία μου και ομολόγουν το σφάλμα μου, επληροφόρησε την καρδία του Αγίου Επιφανίου. Και τότε μόνος του έστειλε και τους εκάλεσε, και αφού τους παρηγόρησε, τους εδέχτη στην εκκλησιαστική κοινωνία. Αμέσως δε έγραψε και στον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας: «Να δεχτείς τα πνευματικά σου τέκνα, διότι μετανόησαν πραγματικώς». Συνέπειρανε λοιπόν ο γέρον ότι αυτό είναι η θεραπεία του ανθρώπου, το να γνωρίζει δηλαδή το σφάλμα του και να αναλάβει ενώπιον του Θεού την ευθύνη του. Οπότε η χάρη του Θεού πληροφορεί τους ανθρώπους για τη μετάνοια και την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου αυτού. 76. Ένας αδελφός εμόναζε στα κελιά και έφτασε στα αυτήν ταπείνα, ώστε να προσεύχεται πάντοτε εις τον Θεό. «Στείλε μου κεραυνόν», έλεγε, «διότι όταν είμαι υγιής σε παρακού». 77. Ένας γέρον είπεν ένας γέρον: «Εάν ένας άνθρωπος κουραστεί εις τον να ελέγχει συνεχώς, να ταπεινώνει πάντοτε και να εξευτελίζει την ψυχή του χωρίς επιδείξεις, εις το τέλος την πείθει ότι είναι περισσότερο να ανάξει από τους σκύλους και από τα θηρία, διότι εκείνα τα ζώα ούτε παροργίζονται, ούτε παρόληξαν το δημιουργό, ούτε έρχονται εις κρίση. Πολύ καλύτερο λοιπόν θα ήταν και δι' εμένα να μην αναστηθώ εις κρίση, παρά να αναστηθώ και να κολλάζομαι αιωνίως». 78. Ένας μοναχός επεσκέφθη κάποιο γέροντα και τον ερώτησε: «Πώς έχεις γέρον?» «Κακός», απήντησε ο γέρον. «Διατί αβά?» τον ερωτά εκ δευτέρου ο αδελφός. «Να, έχω 18 έτη και στέκω ενώπιον του Θεού και καθημερινώς καταρώ με τον εαυτό μου, λέγω: ας είναι καταραμένοι όσοι παρεκκλίνουν από τις ασεντολάς σου». Ψαλμός Ρο Γιώτα Ήτα 21. Μόλις ήκουσε αυτή την κατηγορία και ανικανοποίητον του γέροντος, εφόσον αφορά την τελειότητα, έφυγε ο αδελφός ωφελημένος από την ταπείνωση του γέροντος. 79. Ένας γέρον είπεν: «Εάν κάθεσαι στην έρημο και ησυχάζεις, μη βάζεις στο νου σου ότι τάχα κάτι σπουδαίο κάνεις, αλλά μάλλον να θεωρείς τον εαυτό σου σαν σκύλον διωγμένο από το χωρίο, επειδή δαγκώνει και επιτίθεται στους ανθρώπους». 80. Είπεν ένας γέρον: «Ω, εάν κατοικήσεις έρημον και ειδείς ότι ο Θεός φροντίζει για εσέ, ας μην υπερηφανευτεί η καρδία σου, διότι ο Θεός αφαιρεί από εσέ την βοήθειά του. Είπε καλύτερα εις τον εαυτό σου ότι ο Θεός για την αμέλεια και την ασθένειά μου με σπλαχνίζεται, για να υπομείνω και να μην βαρεθώ». 81. Ένας γέρον είπε: «Εάν ακούσεις τους θαυμαστούς βίους των Αγίων Πατέρων και αισθανθείς θερμότητα εις την καρδία σου και θελήσεις να τους μιμηθείς, προσπάθησε και εσύ, επικαλούμε στο όνομα του Κυρίου, για να σε ενισχύσει στο έργο που εξέλεξες, και αν με την βοήθεια του Θεού ολοκληρώσεις επιτυχώς το σκοπό σου αυτόν, να χρεωστείς χάριν σε αυτόν που σε βοήθησε. Αν πάλι δεν μπορέσεις να τελειώσεις, να αναγνωρίσεις την αδυναμία σου μέχρι να πεθάνεις, θεωρών πλέον τον εαυτόν σου ανίκανο και πτωχόν και ανυπόμονο. Να ελέγχεις δε πάντοτε την ψυχή σου, διότι ήρχισε και δεν ετελείωσε, και έτσι θα μπορέσεις κι εσύ να σωθείς». 82. Κάποτε ήλθε ο Αβάς Μακάριος ο Αιγύπτιος από τη Σκήτη στο όρος της Νητρίας στην πανήγυρη του Αβά Παμβού. Του λέγουσι τότε οι γέροντες: «Είπε Αβά ένα ωφελημό λόγο εις τους αδελφούς, εγώ ακόμη δεν έγινα μοναχός», απήντησαν, «αλλά εγνώρισα μοναχούς. Κάποτε καθόμουν στο κελίον μου και εις την Σκήτη και με ενόχλησαν οι λογισμοί της φυγής. Πήγαινε, μου έλεγαν, εις την έρημον και πρόσεξε τι θα ειδείς εκεί. Παρέμεινα
Δε πολεμών εναντίον του λογισμού μου επί 5 έτη, φοβούμενος μήπως προέρχεται από τους δαίμονες. Επειδή όμως επέμενε ο λογισμός, επήγα πράγματι στην έρημον και ύβρα εκεί μια λίμνη γεμάτη από πολλά ύδατα. Και είχε στο μέσον αυτής έναν νησάκι. Τα θηρία έρχονται από την έρημο για να ποτιστούν στη λίμνη. Μεταξύ των θηρίων διέκρινα δύο γυμνούς ανθρώπους και ευηλίασα, διότι ενόμισα ότι ήσαν φαντάσματα. Αυτοί, καθώς με είδαν να τρομάζω, μου μίλησαν. Μη φοβάσαι, μου είπαν. Και εμείς άνθρωποι είμαστε. Τότε τους ρώτησε, από πού είστε, πώς ήρθετε εις αυτήν την έρημο. Προερχόμεθα από κοινόβιον και συνεφωνήσαμε και βγήκαμε από αυτήν εδώ την έρημο, εις αυτήν εδώ την έρημο ευγήκαμε 40 χρόνους τώρα. Ο ένας από εμάς είναι από την Αίγυπτο, ο άλλος από την Λιβύη. Είπε τώρα εις εμάς και εσύ που είσαι, πώς είναι ο κόσμος. Υπάρχει επάρκεια υδάτων και πλούσια συγκομιδή εις τον κόσμο. Ναι, όλα είναι καλά, είναι πλην. Παρακαλώ σας, απαντήσατε πώς μπορώ να γίνω μοναχός. Εάν δεν ανηρθεί κανείς όλα τα του κόσμου, δεν μπορεί να γίνει μοναχός, μου απήντησε. Εγώ είμαι ασθενής και δεν μπορώ να κάνω αυτό που κάνετε εσείς. Εκείνοι τότε μου απαντούν πάλι, εάν δεν κάνεις αυτό που κάνουμε εμείς, τότε κάθισε στο κελίο και κλάψε αμαρτίες. Όταν έρχεται το χειμώνα, δεν τρέμεται από το κρύο, τους ρώτησα, και αν επικρατεί ο τροπικός καύσων, δεν κατακαίγονται τα σώματά σας. Ο Θεός έκαμε προς χάρισμα, μου απήντησαν, αυτήν την οικονομία. Ούτε τον χειμώνα να τρέμομαι, ούτε ο καύσων να μας βλάπτει. Δι' αυτό κατέληξε ο Αββάς Μακάριος, σας είπα, ότι δεν έγινε ακόμη μοναχός, αλλά είδαμε όμως μοναχούς. Συγχωρήσατε με, αδελφοί μου. 83. Προσήφιε το κάποτε ο Μέγας Αντώνης στο κελί του και ακούστη μία φωνή η οποία του έλεγε: Αντώνια, δεν έφτασε ακόμη στα μέτρα της αρετής του τάδε υποδηματοποιού που είναι στην Αλεξανδρία. Σηκώθη λοιπόν το πρωί ο γέρον και αφού επήρε το ραβδί του, μετέβη προς τον υποδηματοποιό αυτόν. Όταν έφτασε στο σπίτι του, τον εκάθισε κοντά του και του λέγει: Αδελφέ μου, είπε μου τα σπράξου. Αβά, δεν γνωρίζω να έχω πράξει τίποτα καλό, παρά μόνο όταν το πρωί σηκώνομαι να καθίσω στο εργαστήριό μου, λέγω από μέσα μου: Αυτή η πόλη, από το μικρότερο ως το μεγαλύτερο, εισέρχονται στη βασιλεία των ουρανών από τα σκαλοσύνα του. Ενώ εγώ μόνος κληρονομώ την κόλαση για τα σαμαρτίες μου και βράδυ πάλι πριν κοιμηθώ λέγω τον ίδιο λόγο. Μόλις ήκουσαν αυτούς τους λόγους, ο γέρον είπε: Πράγματι, είσαι ένας καλός χρυσοχώος. Κάθεσε σπίτι σου με ανάπαυση και κληρονόμησε στη βασιλεία των ουρανών. Εγώ όμως, με το να μην έχω διάκριση, κατοικώ όλα μου τα χρόνια στην έρημο και δεν σε έφτασα. Σύ που αναγυγνώσει το περιστατικό αυτό, πρόσεξε μήπως με την αδιακρίνηση σου και απλότητα εκλάβεις διαφορετικά το διήγημα, αντί να ωφεληθείς ζημιωθείς. Να μην θεωρήσεις δηλαδή την μοναδική αυτήν εργασία του κοσμικού, η οποία και αυτή δεν έχει κόπον, ως προτιμωτέραν από όλων των ασχητικών βίων του αρχηγού των ασχητικών πατέρων και κορυφαίου, ο οποίος ανάλογα με τον κόπο του έλαβε και το μισθό του, όπως λέει ο Απόστολος: Και ως της οδεξάστη από τον Θεό περισσότερον από όλους τους πατέρες, και που κατετάγει εις το ίδιο μέρος όπως είναι ο Θεός, όπως απεκαλύφθη εις έναν από τους Αγίους. Διότι αν ο υποδηματιοποιός εκείνος δια μόνον των ευσεβή λογισμών του ήθελε προτιμηθεί περισσότερον του μεγάλου Αντωνίου, του πυρήνου στήλου που φωτίζει την οικουμένη, καθώς είπεν και κάποιος εκ των Αγίων, διότι δεν θα αναφερθεί ως παράδειγμα προς μίμηση προς όλους ο υπαδηματιοποιός, ώστε να φροντίζουμε όλοι να ομοιάζουμε περισσότερον προς αυτόν, αφού τον κάνουμε καλύτερον, και όταν μάλιστα είναι και τόσο εύκολο να τον μιμηθούμε, διότι εμείς οι μοναχοί αφήσαμε των υποδηματοποιών, αποβλέπομεν εις τον, ως εις αρχέτυπον προς τον βίον του θαυμαστή Αντωνίου, και καθίσε εξημών προσπαθεί να εξομοιώσει τη ζωή του προς την πολιτεία του μεγάλου Αντωνίου. Και μάλιστα όταν η προσπάθεια να ομοιάσουμε προς αυτόν είναι τόσο επίπονος και ολίγοι το κατόρθωσαν τελείως. Νομίζω δε ότι ούτε ολίγοι δεν το κατόρθωσαν. Είναι λοιπόν φανερόν ότι ο Θεός που ταπεινώνει πάντοτε τους αφοσιωμένους εις αυτόν, όσους κατά το αγιογραφικό ρητόν παραδέχεται, παροιμιών γάμα 12, και του έδωσε εις τον Παύλον τον σκόλοπα της αρκός για να μην υπερηφανεύεται. Β' Κορινθίων γιώτα β' 7 έως 9. Από την υπερβολή των γενωμένων προς αυτόν θεϊκών αποκαλύψεων, αυτός και τον Μέγαν Αντώνιο γεμάτων από κατορθώματα και πνευματικά χαρίσματα, όταν ζήτησε να μάθει το μέτρο της τελειότητας στο οποίο έφτασε, τον ασφαλίζει με την ταπείνωση, και ο φιλάνθρωπος Θεός παρουσιάζει αυτόν τον ασκητή ως άνθρωπο που δεν έφτασε ακόμη στο μέτρο ενός υποδηματοποιού, χωρίς βεβαίως να ψεύδεται μη γέννητο, αλλά λέγον την αλήθεια και την πραγματικότητα.
ποιον δε μέτρον υποδεικνύει, το μέτρον της αρετής αυτής την οποίαν είχεν ο υπαδομεατοποιός, που δεν εφαντάζεται τίποτε το σπουδαίο για τον εαυτό του ως άνθρωπος κοσμικός, που ήτο και υπό της συνειδήσεως πολλάκης ελεγχόμενος. Δι' αυτό, επειδή το συνετός ο άνθρωπος αυτός και γνώριζε τα σφάλματά του, ενόμιζε όλους τους άλλους εναρέτους και με την καρδία του ότι είναι δίκαιη και άξι της βασιλείας των ουρανών, χωρίς να προσέχει στα ξένα σφάλματα, ενώ μόνο τον εαυτό του κατέκρινε και τον εθεώρη κληρονόμων της αιωνίου κολάσεως. Και είναι πράγματι ο άνθρωπος άξιος επένων και εγκομείων, διότι αν και κοσμικός είχε ένα τέτοιο φρόνημα. Όχι όμως εξαιτίας αυτού ευρίσκεται και στην υψηλότερα θέση από τον Άγιον Αντώνιο. Μόνον ίσως κατά τούτο υπερέβαλαν ότι θεωρούσε τον εαυτόν του αμαρτωλόν, αμαρτωλότερον από όλους τους άλλους ανθρώπους. Διότι ο Μέγας Αντώνιος, αν και είτε ο ταπεινόφρον και δεν ενόμιζε τον εαυτό του άξιον, για τίποτε χάρης εις την ένα αυτό ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, αλλά όμως είχε τη συνείδησή του και του υπενθύμιζε συνεχώς τα κατορθώματα και τα χαρίσματα που απέκτησε και τα οποία εγνώριζε καλώς ότι πολλοί τα είχαν εγκαταλείψει, και γι' αυτό δεν ήταν δυνατόν να θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλότερον από όλους τους ανθρώπους, όπως ο υποδηματοποιός, μολόν ότι και αυτός έσπευδε να κατηγορεί αυστηρός τον εαυτό του. Και τούτο λοιπόν ενίκα ο υποδηματοποιός τον Μέγα Αντώνιο. Γι' αυτό και ο Θεός υποδεικνύων εις αυτόν τον υποδηματοποιών είπε συγχρόνως και την αλήθεια, αλλά και τον καταχάριν ιών του τον Μέγαν Αντώνιο οδηγούσε εις μεγαλύτεραν ταπεινοφροσύνη. Αυτή η διαφορά ας υπάρχει εις εσέ και δι' άλλους Αγίους και εις όσους παρομοίων τι απεκαλύφθη ή ελαλήθη. Υπό του Θεού. Β. Του Αγίου Εφραίμ. Η αρχή της καρποφορίας είναι το άνθρωπο και η αρχή της ταπεινοφροσύνης είναι η υποταγή στον Κύριο. Διότι αυτός που έχει αποκτήσει την υποταγή είναι υπήκος. Θεωρεί τον εαυτόν του πειθαρχή ευκόλως, είναι επίοικης, αποδίδει τιμήν εις μικρούς και μεγάλους. Πιστεύω δε ότι αυτός θα λάβει από τον Κύριο το μισθόν της ζωής και την ζωή την αιώνιον. Δύο, ένας αδελφός είπε, αυτή τη χάρη εζήτησε από τον Κύριο. Όταν δηλαδή ο αδελφός μου μου είπε να κάνω ένα πράγμα, να μην υπώ εγώ με τη σειρά μου ή στον λογισμό μου. Αυτός είναι ο Κύριός σου και να τον ακούσεις. Αν δε με διατάξει και άλλος αδελφός, να υπώ πάλι εις τον λογισμό μου. Αυτός είναι ο αδελφός του Κυρίου σου. Εάν δε ακόμη και ένα παιδάκι με διατάξει, να υπώ, άκουσε το παιδί του Κυρίου σου. Έτσι, αντιτασσόμενος προς τους εχθρικούς λογισμούς του εγωισμού, εξετέλει όλα τα παραγγέλματα χωρίς να ταράζεται με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος, η οποία του παρήχετο δια την ταπείνωση την οποία είχε. Του Αβά Ισαΐου γάμα τρίτον. Εκείνος που έχει ταπεινοφροσύνη δεν έχει γλώσσα για να ελέγξει τον αμελή ή αυτόν που καταφρονεί. Ούτε και μάτια έχει για να προσέχει τα ελαττώματα του άλλου. Δεν έχει αυτιά για να ακούσει όσα δεν ωφελούν την ψυχή του. Δεν έχει σχέση με κανέναν εκτός από τα αμαρτίας του προς όλους τους ανθρώπους. Είναι ειρηνικός εξαιτίας της εντολής του Θεού και όχι διαφιλία. Εάν κανείς νηστεύει αυστηρά και τρώγει κάθε έξι μέρας να επιδοθεί εις μεγάλους κόπους, όλοι οι κόποι αυτοί πηγαίνουν χαμένοι εφόσον δεν βαδίζει την οδό της ταπεινοφροσύνης. 2. Αδελφέ, συνήθισε τη γλώσσα σου να λέγεις συγχώρησον και η ταπείνωση θα έλθει σε εσέ. Αγάπησε την ταπείνωση και αυτή θα σε σκεπάσει από τα σαμαρτία σου. 3. Να μην βαρυνθείς για κανέναν κόπο, διότι ο κόπος και η κακοπάθεια και οι σιωποί γεννούν την ταπείνωση. Η δε ταπείνωση συγχωρεί όλα στα σαμαρτίας. Αυτό δεν γνώριζε ότι όσον ο άνθρωπος αμελεί τον εαυτό του, νομίζει ότι είναι φίλος του Θεού. Αν όμως φροντίσει και ελευθερωθεί από τα πάθη του, εντρέπεται να σηκώσει τα μάτια του προς τον ουρανό και να κοιτάξει τον Θεό, διότι τότε βλέπει πόσο πολύ έχει απομακρυνθεί από τον Θεό. 4. Ένας άνθρωπος είχε δύο δούλους και τους έστειλε εις το χωράφι του για να αφαιρήσουν άνα 7 στατά ή τμήματα καθημερινώς έκαστος εξ αυτών. Και ο μεν πρώτος από αυτούς έβαλε όλη του την δύναμη να εκπληρώσει αυτό που τον διέταξε ο Κύριος του, αλλά δεν επρόφτασε να το ολοκληρώσει, επειδή η εργασία ήταν ανωτέρα
από τις δυνάμεις του. Ο δεύτερος, επειδή ευαρύνθη, είπε στον εαυτό του: ποιος μπορεί να κάνει τόση συνεργασία καθημερινώς και καταφρονήσα στην εντολή καθόλου. Δεν εφρόντισε, καθόλου δεν εφρόντισε, αλλά έπεσε εις τον ύπνο. Και την μία μένη μέρα εκοιμάτω, την άλλη εχασμάτω, την άλλη εστριφογύριζεν όπως η θύρα εις τα μάσκουλά της. Έτσι εδαπάνησε το διάστημα της ημέρας και ασκόπος. Όταν ενύχτωσε ήλθαν και οι δύο ενώπιον του αφεντικού των. Ο Κύριος τον εξήτασε και τους δύο και αντελήφθη την αξιόλογον εργασία του πρώτου. Αν και δεν είχε προφτάσει να εκτελέσει την προσταγή, ωστόσο εξετίμησε την προσπάθειά του και τον ετοίμησε. Τον οκληρών όμως ως καταφρονητή της εντολής του τον απομάκρυνε από το σπίτι του. Και εμείς λοιπόν ας μην δηλιάσουμε δια κάποιων κόπων και θλίψη, αλλά να βάλουμε όλη τη δύναμη της ψυχής μας εργαζόμενη με ταπείνωση και πιστεύω ότι ο Θεός θα μας δέχεται μαζί με τους Αγίους του, όπου εκοπίασαν πάρα πολύ. 5. Το να μην πληγώσει τη συνείδηση του πλησίον γεννά την ταπεινοφροσύνη. Η ταπείνωση γεννά τη διάκριση. Η δε διάκριση καταργεί όλα τα πάθη αφού τα χωρίσει μεταξύ των. Είναι λοιπόν αδύνατο να έλθεις στην διάκριση εάν δεν καλλιεργήσεις προηγουμένως όπως ο Γεωργός τον κήπο του. Καταρχήν να ησυχάσεις από του να εξετάζεις τα ξένα έργα δια την ωφέλεια της ψυχής. Η ησυχία αυτή γεννά την άσκηση. Η άσκηση γεννά τον κλαθμό. Ο κλαθμός γεννά τον φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού γεννά την ταπείνωση. Η ταπείνωση γεννά τη διάκριση. Αυτή δε το προορατικό, το δε προορατικό την αγάπη. Η δε αγάπη καθιστά την ψυχή άνωσον και την απαλλάσσει από τα πάθη. Τότε πλέον μετά από όλα αυτά δύναται να καταλάβει ο άνθρωπος πόσο μακριά από τον Θεό είναι χωρίς αυτά στα σαρετάς. 6. Το να μην πιστεύεις ότι ο κόπος σου είναι αρεστός εις τον Θεό συντελεί εις το να σε φυλά τη βοήθεια του Θεού, διότι εκείνος ο οποίος αφιέρωσε την καρδία του εις τον Θεό με ευσέβεια και με αλήθεια, δηλαδή ειλικρινώς, δεν είναι δυνατόν να απασχολείται με τη σκέψη εάν ήρεσεν εις τον Θεό. Εφόσον δηλαδή τον ελέγχει η συνείδηση δια μερικάς πράξης μη καλάς, είναι ξένος προς την ελευθερία, διότι εφόσον υπάρχει κάποιος ο οποίος ελέγχει η συνείδηση, υπάρχει και κάποιος ο οποίος κατηγορεί η αμαρτία. Και εφόσον υπάρχει η κατηγορία, δεν υπάρχει ελευθερία. Δέλτα του Αβά Μάρκου. Όπως ακριβώς δια των μετανοούντα είναι ξένον το να υπερηφανεύεται, έτσι ακριβώς είναι αδύνατον και σε εκείνον και θεληματικός αμαρτάνει από το να ταπεινοφρονεί. Η ταπεινοφροσύνη δεν είναι κατηγορία της συνειδήσεως, αλλά βαθύτατη και βεβαία γνώση της χάριτος του Θεού και της συμπαθίας του προς τον άνθρωπο. Εάν εφροντίζαμε για την ταπεινοφροσύνη, δεν θα είχαμε ανάγκη τιμωρίας. Όλα τα κακά και τα φοβερά που μας συμβαίνουν εισέρχονται λόγω της υπερηφανίας μας. Διότι ενάνει στον Απόστολον Παύλον εδόθη άγγελος Σατάν για να τον πειράζει, ώστε να μην υπερηφανευτεί. Β' Κορινθίων Ι' Β' 7-9. Ο ασφαλώς πολύ περισσότερο εις εμάς ο υπερηφάνους θα δοθεί ο ίδιος ο Σατανάς για να μας πατεί, ώσπου να ταπεινωθούμε. Οι προπατορές μας και σπίτια εξουσιάζουν και πλούτοι εκρατούσαν ισχύρας των και γυναίκα σύχων και δια τα παιδιά των εφρόντιζον. Παρόλα αυτά και με τον Θεόν εταπεινώ επεκοινώνουν δια την πολύ των ταπεινοφροσύνη. Ενώ εμείς από τον κόσμο ανεχωρήσαμε και πλούτη περιφρονήσαμε και τους συγγενείς μας εγκαταλείψαμε και νομίζομαι ότι ευρισκόμεθα ενώπιον πλησίων του Θεού και παρόλα αυτά μας χλεβάζουν οι δαίμονες για την υπερηφάνειά μας. Εκείνος που υπερηφανεύεται αγνοεί τον εαυτόν του, διότι αν εγνώριζε τον εαυτό του και την αφροσύνη του και την αδυναμία του, δεν θα υπερηφανεύεται. Εκείνος δε που αγνοεί τον εαυτό του, πώς μπορεί να γνωρίζει τον Θεό? Εάν δηλαδή την αφροσύνη του με την οποία συνεχώς συναναστρέφεται δεν μπορεί να εννοήσει, πώς θα μπορέσει να κατανοήσει τη σοφία του Θεού από την οποία είναι τελείως ξένος και βρίσκεται πολύ μακρά? Διότι εκείνος που γνωρίζει τον Θεό βλέπει μέσα στην ψυχή του όπως τον καθρέφτη τη μεγαλοσύνη του Θεού και ταπεινώνεται. Όπως ο μακάριος Ιώβ και λέγει προηγουμένως σε οίκουον μόνο. Τώρα όπου όμως και τα μάτια σου και τα μάτια μου σε είδουν, γι' αυτό ελληνολόγησα τον εαυτό μου και έλειωσα. Θεωρώ δε πλέον τον εαυτό μου χώμα και στάχτη. Ιώβ μη β' 4-6. Όσοι λοιπόν μιμούνται τον Ιώβ, αυτοί βλέπουν τον Θεό. Αυτοί δε που τον βλέπουν, αυτοί μόνο τον γνωρίζουν.
Εάν λοιπόν και εμείς θελήσουμε να βλέπουμε αυτόν, να ελεηλολογήσουμε τους εαυτούς μας και ας ταπεινοφρονήσουμε, για να μην βλέπουμε μόνον απέναντί μας, αλλά να απολαμβάνουμε την αγάπη Του, έχοντας αυτόν κατοικούντα και αναπαυόμενον εντός ημών. Διότι ο τρόπος η αφροσύνη μας θα σοφιστεί δια της σοφίας Του, και η ασθένειά μας θα δυναμωθεί δια της δυνάμειός Του, η οποία θα μας κρατεώνει εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, που μας αξίωσεν αυτής της δωρεάς έψιλον του Αγίου Διαδόχου. Η ταπεινοφροσύνη είναι μια αρετή που αποκτάται δύσκολα, διότι όσο μεγάλη είναι, τόσο και μετά από πολλούς αγώνας κατορθώνεται. Έρχεται δε εις εκείνους οι οποίοι μετέχουν της Αγίας Γνώσεως κατά δύο τρόπους. Εάν δηλαδή ο αγωνιστής της ευσεβίας ευρίσκεται εις το μέσον του δρόμου που οδηγεί στην απόκτηση της πνευματικής εμπειρίας, τότε ή ένεκα της σωματικής αδυναμίας ή εξαιτίας εκείνων οι οποίοι εχθρεύονται όσους φροντίζουν για τη δικαιοσύνη ή για τους επερχομένους πονηρούς λογισμούς, έχει κάπως ταπεινότερο φρόνημα. Όταν όμως ο νους φωτιστεί τελείως υπό της Θείας Χάριτος και αισθανθεί να πληροφορηθεί δια των φωτισμών του αυτών, τότε η ψυχή έχει την ταπεινοφροσύνη ως φυσική ιδιότητα. Διότι καθώς διαποτίζεται από την Θεία Χάρη, δεν είναι δυνατόν πλέον να υπερηφερνεύεται παρασυρώμενα από τη φιλοδοξία, έστω και αν αδιακόπως εκτελεί τα συντολάς του Θεού. Μάλιστα θεωρεί αυτήν τώρα περισσότερο ταπεινή λόγω της επικοινωνίας της με την επίκεια του Θεού. Εκ των δύο τούτων μορφών της ταπεινοφροσύνης, εκείνη μεν που γεννάται από την πνευματική εμπειρία συνοδεύεται ως επιτοπλίστων από τη λύπη και την αθυμία, ενώ η άλλη από χαράν και πάνσοφων εντροπήν. Δια τούτο, όπως είπαν, η πρώτη μορφή της ταπεινοφροσύνης έρχεται εις εκείνους που ευρίσκονται στο μέσο των αγώνων, ενώ η άλλη αποστέλλεται υπό του Θεού εις εκείνους που προσεγγίζουν προς την τελειότητα. Δια αυτό και εκείνη την ταπεινοφροσύνη που γεννάται κατά τον πρώτον τρόπο πολλάς φοράς, η υλική ευτυχία του βίου την ηρωνεύεται, ενώ την άλλη δεν τη συγκινούν ούτε όλη η βασιλεία του κόσμου, τα οποία θα τις προσέφερε κανείς, αλλά ούτε καν αισθάνεται τα φοβερά βέλη της αμαρτίας, διότι επειδή είναι όλη η πνευματική αγνοή τελείως και τα υλικά δώρα. Πρέπει λοιπόν ο αγωνιστής με κάθε τρόπο να προσπεράσει την πρώτη μορφή της ταπεινοφροσύνης και να φτάσει σε αυτήν, διότι εάν η χάρη του Θεού δεν προτιμήσει το αυτεξουσιόν μας δια της δοκιμασίας των παιδαγωγικών τρόπων, χωρίς δηλαδή να μας αναγκάζει, δεν είναι δυνατόν να μας χαρίσει την τελειότητα της πνευματικής και κατά χάριν ταπεινοφροσύνης. Έκτον, του Αγίου Μαξίμου. Ταπεινοφροσύνη είναι μια συνεχής προσοχή, προσευχή με δάκρυα και πόνο, διότι αυτή πάντοτε επικαλείται την βοήθεια του Θεού και δεν αφήνει τον άνθρωπο να στηρίζεται απερισκέπτωση στην δύναμή του και τη φιλοσοφία του, ούτε να υπερηφανεύεται εναντίον άλλου, τα οποία είναι φοβερά νοσήματα οφειλόμενα εις το πάθος της περηφανίας. Ζήτα του Αββά Ισαάκ, ο άνθρωπος που κατόρθωσε να εννοήσει πόσον ασθενής πνευματικός είναι αυτός, ήδη έφτασε εις την τέλεια ταπεινοφροσύνη και την επίγνωση του Θεού. Δι' αυτό και παρακινείται συνεχώς να ευχαριστεί τον Θεό και γίνεται πλουσιότερος στην απόκτηση θείων χαρισμάτων. Στόμα και που ευχαριστεί πάντοτε τον Θεό, δέχεται από τον Θεό ευλογία, και στην καρδία που διαμένει στην εσυχήν προς τον Θεό ευχαριστία, αυξάνει διαρκώς εντός αυτής η Θεία Χάρης. Από την χάρη προηγείται η ταπείνωση. Όμως εμπρός εις τον πειρασμό τρέχει η υπερηφάνεια. Από τον πρώτο ευεργετινό υπόθεσης Μη σίγμα ταφ 46, περί του ποιον είναι το κέρδος από το να μεμφόμεθα τον εαυτό μας. Α. Εν το γεροντικό. Ο μακάριος Ζωσιμάς διηγήθη το εξής. Κάποτε παρέμεινα ο λίγον χρόνο εις τη λαύρα του Αββά Γερασίμου και απέκτησα εκεί κάποιον αδελφόν αγαπητόν. Μίαν ημέρα λοιπόν, ενώ εκαθήμεθα και ομιλούσαμε περί πνευματικής ωφελίας, ενεθυμήθημεν το ρητόν που είπε ο Αββάς Ποιμήν, ότι ο κατηγορούν εις όλα τον εαυτό του ευρίσκει ψυχική ανάπαυση, όπως επίσης και το άλλο ρητόν το οποίο είπε ο Αββάς του όρους της νητρίας όταν ερωτήθη. «Πάτερ, τι περισσότερον έβρεσε αυτήν την οδόν?» Και απήντησε, «Το να αιτιόμεθα και να κατηγορούμε τον εαυτό μας πάντοτε». Τη σοφήν αυτήν απάντηση επιβεβαίωσε και αυτός που ερώτησε λέγον, «Πράγματι, άλλος δρόμος προς την τελειότητα δεν υπάρχει παρά μόνον αυτός. Καθώς λοιπόν ενεθυμήθημεν
τους σοφούς αυτούς λόγους, έλεγαμε μεταξύ μας με τα θαυμασμού, πόση δύναμη έχουν τα λόγια των Αγίων, διότι πράγματι όσα είπαν προέρχονται από την πείραν και την ζωή και γι' αυτό έχουν δύναμη, όπως είπε ο Μέγας Αντώνιος, επειδή ελαλήθησαν από ανθρώπους πεπειραμένους και πρακτικούς, όπως λέγει και ένα σοφός, τα λόγια σου ας τα βεβαιώσει η ζωή σου. Ενώ λοιπόν συνεζητούσαμε αυτά τα πράγματα, είπε ο αγαπητός εκείνος αδελφός, και εγώ έλαβα πείρα της αξίας των λόγων αυτών, της αναπαύσεως που επέρχεται στην ψυχή από την ενέργεια αυτών των λόγων. Κάποτε δηλαδή, είπε, ήχον σε αυτήν την λαύραν κάποιων γνήσιων αδελφών φίλων, αδελφικών φίλων, που είτε ο διάκονος, ούτως λοιπόν ο διάκονος δεν γνωρίζω από πού με υποπτεύθη ως αίτιον δια μίαν υπόθεση η οποία του επροξένησεν λείπην, γι' αυτό ήρχισε να μου συμπεριφέρεται με απότομον τρόπο. Τότε εγώ, καθώς τον είδα να μου συμπεριφέρεται με αυτόν τον απότομον τρόπο, τον ρώτησα να μάθω την αιτία της εναντίον μου δυσαρέσκειάς του. Έχω δυσαρεστηθεί, μου απήντησεν, από εκείνο το πράγμα που έκανες και γι' αυτό είμαι λυπημένος εναντίον σου. Εγώ, επειδή δεν ήξερα να έχω κάνει κανένα πράγμα όπως εκείνος έλεγε ότι έχω πράξει, τον ευεβαίωσα ότι αγνοώ τελείως το ζήτημα. Εκείνος όμως δεν επετίθετο, αλλά μου είπε, με συγχωρείς, συνείδησή μου δεν με πληροφορεί για όσα μου λέγεις. Αφού λοιπόν επέστρεψα στο κελί μου, ερευνούσα λεπτομερώς τον εαυτό μου, μήπως έχω πράξει κάτι, αλλά δεν έβρισκα. Μετά από αυτά, βλέπω τον αδελφό να κρατεί το Άγιον Ποτήριον και να μεταδίδει στους αδελφούς. Επ' ευκαιρία λοιπόν τον πληροφορώ εν ονόματι αυτού που εκράτη ότι δεν γνωρίζω να έχω κάνει αυτό που λέγει, αλλά ούτε και με τον τρόπο αυτόν επίστη. Αφού λοιπόν συνεκεντρώθην πάλι στον εαυτό μου, εξήτασα το παρελθόν εν θυμηθείς και τους λόγους των Αγίων Πατέρων που ανέφερα προηγουμένως. Πιστεύσας δε ειλικρινώς εις την αλήθεια των λόγων αυτών, στρέφω ολίγο το λογισμό μου από όσα μέχρι τώρα εσκεπτόμην και λέγω εις τον εαυτό μου, ο διάκονος με αγαπά ειλικρινά και παρακινούμενος από την αγάπη αυτή έλαβε το θάρρος και μου είπε αυτό που είχε διεμέει η καρδία του για να συνέλθω και τουλάχιστον να μην το επαναλάβω στο εξής. Πλην όμως αθλία ψυχή μου, επειδή λέγεις ότι δεν έκανα αυτό το πράγμα, σκέψου τα άλλα κακά που διέπραξες και δεν ενθυμίσαι και κράτησε το ως δεδομένο ότι όπως δεν ενθυμίσαι όσα έκαμες χθες και προηγουμένως, έτσι έκαμες και αυτό και το ελισμόνισες. Με τη σκέψη λοιπόν αυτήν κατέπισα την καρδία μου ότι πράγματι διέπραξα αυτό για το οποίο ελυπείται ο διάκονος που δεν εγνώριζε και ότι το ελισμόνισα όπως και προηγούμενα σφάλματά μου. Μόλις ήρχισα να ευχαριστώ τον Θεό και τον διάκονο, διότι εξαιτίας του αξιώθηκα να γνωρίσω τα σφάλματά μου και να μετανοήσω δι' αυτό. Την ίδια λοιπόν στιγμή από τα σκέψη αυτά σε σηκώθηκα και πήγα στο κελί του διάκονου για να του βάλω μετάνοια και να του ζητήσω συγχώρεση συγχρόνως δε και να τον ευχαριστήσω. Μόλις έφτασα, εστάθην έξω από τη θύρα και εκτύπησε. Ο διάκονος σύνηξε και μόλις με είδε, μου βάζει αμέσως πρώτος μετάνοια λέγον, είσαι με συγχώρεσέ μου, διότι με ενέπευσαν οι δαίμονες και έβαλα τον νου μου το επιβαρυντικό. Διασέει εκείνο ζήτημα, διότι πράγματι με πληροφόρησε ο Θεός ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτόν το ζήτημα ούτε και γνωρίζει τίποτα δι' αυτό. Μόλις λοιπόν ήρχισα και εγώ να απομακρύνομαι και να τον διαβεβαιώνω, εκείνος με σταμάτησε και μου είπε: δεν μου είναι ανάγκη να προχωρήσει. Και ο αβάζος ημάς κατέληξε. Να η γνησία ταπείνωσης πώς διέθεσε την καρδία εκείνο που πραγματικώς την επόθη, ώστε όχι μόνο να μην σκανδαλιστεί εναντίον του διακόνου, επειδή πρώτον μεν υποπτεύθη δι' αυτόν πράγμα που δεν εγνώριζε και λυπήθη ανετίως εναντίον του, έπειτα δε δεν εδέχτη εκ μέρους του τας εξηγήσεις που ήταν τιούτη, ώστε και εχθρόν να πείσουν ακόμη πολύ δε περισσότερων φίλων. Όχι μόνο λοιπόν δια όλα αυτά δεν εσκανδαλίστην όπως είπαμε, αλλά κατελόγιζε και εις τον εαυτόν του σφάλμα που δεν διέπραξε, επειδή εθεώρησε τον λόγο του διακόνου αξιοπιστότερον από την ίδια του την καρδία. Και όχι μόνο αυτό, δεν επεχείρησε να βάλει μετάνοια στον διάκονο και τον ευχαρίστησε ακόμη, επειδή απειλάγει από την ευθύνη
αμαρτήματος το οποίο παντελώς αγνοούσε. Βλέπεις ποια δύναμη έχει η ταπείνωση, δηλαδή το να κατηγορείς τον εαυτό μας, και πόσο υψώνει τη προκοπή αυτών που πετύχει την ταπείνωση. Και εμείς λοιπόν, εάν κατά αυτόν τον τρόπο να βοηθούσαμε την καρδία μας και την διαμορφώναμε με τους λογισμούς της ταπεινοφροσύνης, δεν θα ήταν δυνατόν να έβρει τόπον ο εχθρός της ψυχής μας για να σπείρει εις εμάς τα κακά σπέρματα, αλλά επειδή μας ευρίσκει ερήμους από κάθε καλό λογισμό, μάλλον δε να ερεθίζουμε τους εαυτούς μας στην κακία δι' αυτό, αφού λάβει από εμάς τις αφορμάς, προσθέτει και τα δικά του και έτσι μας κάνει από ανθρώπους δαίμονες. Το δαιμόνιο των δαιμόνων έργων είναι να ταράσουν τους ανθρώπους και να ταράσσονται πάντοτε, πράγμα βεβαίως αντίθετο από ό,τι συμβαίνει στην αρετή. Εάν δηλαδή ο Κύριος δει μια ψυχή να διψάει για να σωθεί και καλλιεργεί ή φροντίζει καθαρός να καλλιεργήσει αγαθούς λογισμούς, παρουσιάζει δε αξιέπαινον επιθυμία για το αγαθόν, παρέχει τότε στην ψυχή αυτήν τη χάρη του, την οποία ανυψώνεται με μεγίστην προκοπήν συμφώνως και με αυτό που λέγει η Αγία Γραφή: όσους θέλουν το αγαθόν τους βοηθεί και ο Θεός δια το αγαθόν.